Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί πανελλαδική καμπάνια με σύνθημα «Πάμε μαζί», για να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα συλλογικής δράσης και πολιτικών συμπερίληψης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και προλαμβάνεται και θεραπεύεται. Γι' αυτό πάμε μαζί για δημόσιες υπηρεσίες, δωρεάν, προσβάσιμες σε όλους και ασφαλώς ποιοτικές υπηρεσίες, πρόληψης και θεραπείας. Υπηρεσίες που σέβονται τις ανάγκες, τη φωνή και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών. Πάμε μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή τη χρονιά, το Πολυδύναμο Κέντρο Μυτιλίνης και η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οργανώσαμε μια δράση για το παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Σας προσκαλούμε λοιπόν την 5η, 20 του μήνα, 6 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Μυτιλίνης για την ανάγνωση ενός παραμυθιού. Ο τίτλος του παραμυθιού «Η ευκαιρία που δεχάθηκε». Πρόκειται για ένα παραμύθι που επιμελήθηκε η ομάδα δημιουργικής γραφής από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Η ευκαιρία που δεχάθηκε, τι ευκαιρία είναι αυτή? Μια ευκαιρία στη ζωή, στην αλλαγή, στην αγάπη, στη συντροφικότητα? Μήπως αυτή η ευκαιρία κινδυνεύει? Μήπως κινδυνεύει από το στίγμα και τον αποκλεισμό? Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Την ανάγνωση θα την πραγματοποιήσει η Μαριλής Διόλατζη. Θα υπάρχει μπουφές, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες. Σας περιμένουμε. Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσω, για όσους δεν μας γνωρίζουν, το ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης είναι μια μονάδα απεξάρτησης που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2008 και έκτοτε έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες του. Έχουμε μετανομαστεί δηλαδή σε ένα πολυδύναμο κέντρο και παρέχει υπηρεσίες για νόμιμες και παράνομες ουσίες ή άλλου είδους εθισμούς, όπως είναι ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Και βέβαια παρέχουμε και στις οικογένειές τους συμβουλευτική κινητοποίηση και στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια για τη χρήση ουσιών ή άλλου είδους εξαρτητικές συμπεριφορές μπορεί να διαφέρουν με πολλούς τρόπους. Ως προς την ηλικία τους, ως προς το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση, ως προς το στάδιο που βρίσκεται ο καθένας, δηλαδή αν είναι σε πειραματική φάση, αν είναι στην κατάχρηση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που είναι λειτουργικοί μέσα στην καθημερινότητά τους και βρίσκονται στο στάδιο της χρήσης που ζητάνε βοήθεια στο εδώ και τώρα. Άρα λοιπόν, και υποστήριξη χωρίς βέβαια να χρειάζεται να φύγουν από το νησί. Εμείς λοιπόν καταφέραμε και χωρίς να αφήσουν ένα δίκτυο καθημερινότητας που έχουν δημιουργήσει, όπως είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως είναι η εργασία τους, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο σε αυτές τις διαφορετικές ανάγκες. Όπως ένα πλαίσιο εξωτερικής παρακολούθησης με ευέλικτα μη εντατικό εξωτερικής παρακολούθησης πρόγραμμα και παρέχει βέβαια παράλληλα και υπηρεσίες στο οικογενειακό και στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Τώρα, πολύ σημαντικό για μας είναι η δημιουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ήρθε να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες εδώ στο κέντρο μας, στο ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης. Η Κινητή Μονάδα μέσω ΕΣΠΑ, είναι μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2021 και έκτοτε παρέχει, λειτουργεί και πραγματοποιεί ένα μεγάλο εύρος δράσεων, το οποίο θα το δείτε και στα ερευνητικά μας στοιχεία που θα σας δείξουμε σε λίγο. Και έχει πραγματοποιήσει εξομίσεις δικτύωση με φορείς, σε δομές, με κέντρα υγείας, με συλλόγους, με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ΜΚΟ και ούτω καθεξής σε όλο το νησί. Και βέβαια εδώ να κάνω μία παρένθεση, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος μετά από αίτημά μας άμεσα δέχτηκε το αίτημά μας και βρισκόμαστε σε καθημερινή, μια φορά την εβδομάδα, βρισκόμαστε, η Κινητή Μονάδα είναι στο νοσοκομείο, στο Βοστάνιο Νοσοκομείο και παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης. Παράλληλα, η Κινητή μας Μονάδα πραγματοποιεί παραπομπές εδώ στο κέντρο μας, έτσι, από όλο το νησί, γιατί πάει σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε άλλου είδους υπηρεσίες, αν χρειαστεί, ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες που μπορεί να έχει ο καθένας. Άρα, αυτό που διαπιστώσαμε είναι η σημαντικότητα της γνωστοποίησης της ύπαρξης των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ μέσω της Κινητής μας Μονάδας, έτσι, και η ουσιαστική δικτύωση με τους πυρήνες της τοπικής κοινότητας. Οι δράσεις λοιπόν της Κινητής Μονάδας, οι οποίες εξακολουθούν να αποκτούν μια σταθερή περιοδικότητα, δηλαδή έχουμε σταθερή συνεργασία
που μας έχουν παραχωρήσει τα κέντρα, τα κέντρα υγείας Πλωμαρίου, Καλονής, Πολυχνήτου και τώρα θα έχουμε σταθερή παρουσία και στο κέντρο υγείας Μανταμάδο, μετά από αίτημα που κάναμε και μας έχουν υποδεχτεί οι ανθρωπικοί. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και την προσέλευση των ανθρώπων εδώ στο κέντρο μας και το οποίο θα το δείτε, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα ερευνητικά μας στοιχεία που θα σας δείξω τώρα αμέσως. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτό που θέλω να δείτε, καταρχάς στην πρώτη διαφάνεια, αυτό που έχει παρατηρηθεί σε όλα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, βλέπουμε μια αυξητική τάση στις νόμιμες ουσίες και στους άλλους εθισμούς, αν δείτε. Για το 2023 τώρα είναι αυτό, έτσι, για αυτή τη χρονιά μιλάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ειδικά προγράμματα, η κινητή μας μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έδρα εδώ πέρα τη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που βλέπετε δείχνει τις καθημερινές εξορμήσεις, ενημερώσεις που έχει κάνει στο 2023, έτσι, και οι παραπομπές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, για το 2023 μιλάω, έτσι, είναι 31 παραπομπές. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα εμείς να έχουμε μια αυξητική τάση στο κέντρο μας και έχουμε τους αποδέκτες για παράνομες ουσίες εδώ στη Μυτιλίνη είναι 43 άτομα και για τις νόμιμες ουσίες είναι στα 38. Νέοι άνθρωποι που μας προσέγγισαν και χτύπησαν για πρώτη φορά την πόρτα και ζήτησαν βοήθεια, για παράνομες ουσίες όμως, για το 2023 ήταν στα 19 άτομα και για τις νόμιμες ουσίες, για το 2024 ήταν 23. Εδώ είναι ένας άλλος πίνακας σε μια άλλη μορφή, εδώ αποτυπώνει την κινητή μας μονάδα και τις δράσεις και τις εξορμήσεις που έχει κάνει συστηματικά, που δείχνει δηλαδή την συχνότητα που έχει η κινητή μας μονάδα. Θέλω να δώσετε βάση σε αυτή την διαφάνεια εδώ, γιατί και εμάς η έρευνα, μέσω της έρευνας βλέπουμε κάποια στοιχεία και πορευόμαστε κι εμείς, έτσι. Θα δείτε ότι η κύρια ουσία χρήσης είναι το χασίς. Έρχεται πρώτο, σαν κύρια ουσία κατάχρησης. Δεύτερο έρχεται το αλκοόλ, με πολύ λίγα ποσοστά, έτσι, με πολύ μικρή διαφορά. Αυτά πάνε συνδυαστικά μαζί. Και μετά έχουμε τον τζόγο. Εδώ. Έχουμε τον τζόγο, το οποίο αυτό που το βλέπετε, αυτό θα αυξηθεί, να ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει πολύ έτσι μεγάλη προσέλευση ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια οι υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης που δίνουμε, το νούμερο που έχουμε στη δύναμή μας 64 άτομα και οι αποδέκτες που ζητήσανε βοήθεια ήταν στα 118. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Μυτιλίνης, τον Δήμαρχο, τους προηγούμενους Δημάρχους, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουντζούρη, την κυρία Αντωνέλη, που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν, βρίσκονται δίπλα στο πλευρό μας. Εμάς το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα. Η κινητή μας μονάδα είναι μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω ΕΣΠΑ. Το στηρίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι προγράμματα από τις περιφέρειες. Και επειδή λήγει το Δεκέμβριο του 2024, εμείς θα θέλαμε να γίνουν προσπάθειες να μείνει σταθερά, να συνεχίσει την προσφορά της κινητή μονάδα εδώ. Γιατί από τα απολογιστικά στοιχεία έχουν φανεί το πόσο σημαντική είναι η παρουσία της, γιατί δεν είναι μόνο στη Μυτιλίνη, αλλά πιάνει όλο το νησί και παρέχει υπηρεσίες από απομακρυσμένες περιοχές και θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε την κινητή μας μονάδα και όχι να φύγει από το νησί, αλλά να μείνει εδώ και να υπάρχει μια σταθερότητα και συνέχεια. Όσον αφορά την κινητή μονάδα, επειδή δείξατε τη σημαντικότητά της, έχετε ζητήσει από την περιφέρεια να ανανεωθεί στο νέο ΕΣΠΑ? Έχει γίνει, υπάρχει συνέχιση σε αυτό. Απλά τώρα περιμένουμε με την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί, ούτως ή άλλως θα πραγματοποιήσουμε μία ημερίδα τον Οκτώβριο, ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία, ώστε να φανούν και τα απολογιστικά στοιχεία, να πούμε ορισμένα πράγματα για το έργο μας και το πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστεί και να υπάρξει. Αυτό σκεφτόμαστε και βεβαίως να πιάσουμε και την περιφέρεια, να κάνουμε δηλαδή κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να μείνει η κινητή μας μονάδα και να μην φύγει. Πόσο σημαντικό είναι η κινητή μονάδα να πηγαίνει στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι όσο πιο κλειστές είναι οι κοινωνίες,
τόσο πιο δύσκολο είναι να εκτεθούν αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση και την κατάχρηση. Πολύ ωραία τοποθέτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι, γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κινητή μονάδα, γιατί έχουμε καταφέρει ο στόχος μας και όταν συμφωνήσαμε να έρθει η κινητή μονάδα εδώ στο κέντρο μας για να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες, ήρθε να καλύψει και ένα μεγάλο κενό, αυτό της επαφής, της σταθερής και συνεχόμενης επαφής εκεί έξω, με την τοπική κοινωνία, έτσι. Και αυτό έχει αποδειχθεί από το 21, φανταστείτε, δεν είναι και πολλά χρόνια, και όμως έχει παρατηρηθεί, υπάρχει και αυξητική τάση και βοηθάει στο κομμάτι αυτό, στο να ενημερώνει το κόσμος, αλλά και να φαίνεται και με έναν άλλο τρόπο, έτσι, γιατί η χρήση δεν έχει να κάνει μόνο με χρήση, με ουσίες, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, με δημιουργικά πράγματα, έχει να κάνει με ζωή, με την επανένταξη, δεν είναι μόνο η χρήση, υπάρχει και θεραπεία. Ένα από τα πιο δύσκολα στάδια στη ζωή ενός ατόμου που έχει κάνει η κατάχρηση ουσιών είναι η επανένταξή του στην κοινωνία και να αποκοπεί από όλες αυτές τις ουσίες. Πόσο προβληματικό είναι όλο αυτό και πόση στήριξη χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Θέλει στήριξη και ευτυχώς εγώ αυτό που βλέπω και στα χρόνια εδώ πέρα που δουλεύω και στο φορέα γενικότερα αλλά και εδώ στη Μυτιλίνη, οι άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι, είναι πάρα πολύ που βοηθάνε, ανώνυμα, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, κυρίως έχουμε τους γονείς που είναι στο πλευρό μας, έτσι, από την αρχή της λειτουργίας που ξέχασα να το πω κιόλας, εμείς είχαμε μεγάλη στήριξη και συνεχίζουμε να έχουμε από τους γονείς των παιδιών, έτσι. Και βέβαια, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι έχουν αλλάξει πια τα πράγματα, δεν είναι τόσο όπως ήταν πριν κάτι χρόνια, και ο κόσμος αρχίζει να το αποδέχεται με έναν άλλον τρόπο πια, πιο ήπιο και υπάρχει μια αποδοχή. Προηγουμένως αναφέρατε ότι παρατηρείται μεγαλύτερη χρήση σε χασίς και αλκοόλ, ωστόσο πρόσφατα και με διάφορα δελτία τύπου τόσο του ελληνικού σώματος όσο και της αστυνομίας βλέπουμε ότι έχονται και μεγάλες ποσότητες ηρωίνης στο νησί. Βέβαια, ναι, αυτό ισχύει. Απλά θέλω να σας πω ότι έχει βγει στα προγράμματά μας γενικότερα η τάση και τα ερευνητικά στοιχεία. Αυτό που δείχνουν μία αυξητική τάση προς τις νόμιμες ουσίες. Είτε λέγεται αυτό αλκοόλ, είτε λέγεται τζόγος, είτε λέγεται διαδίκτυο. Έτσι. Άρα αυτό εμείς ως προσωπικό εδώ και στα προγράμματα της απεξάρτησης που δουλεύουμε είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το δούμε και ανάλογα να κινηθούμε. Με αυτή την έννοια, σαφώς το άλλο το κομμάτι υπάρχει.